Σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση. Είναι εκδήλωση ενταγμένη στο πρόγραμμα για το μήνα Δεκέμβρη εδώ στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ Μάνος Λοΐζος και αφορά την παρουσίαση των καινούριων εκδόσεων της σύγχρονης εποχής με ιδιαίτερη έμφαση στην έκδοση Πολυτεχνείο Νοέμβρης 1973 «Έμπνευση, γνώση και στήριγμα για τους λαϊκούς ξεσηκωμούς του μέλλοντος». Το λόγο στη συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, για την παρουσίαση και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, συζήτηση. Όποιος θέλει θα πάρει το λόγο. Έμπνευση, γνώση, στήριγμα για τους λαϊκούς ξεσηκωμούς του μέλλοντος. Ας προσδιορίσω λίγο την έμπνευση. Νομίζω ότι αν προμηθευτείτε και διαβάσετε την έκδοση αυτή, αναφυσβήτητα βγαίνει ένα συμπέρασμα ως έμπνευση που απαντάει σε αυτούς που λένε ότι δεν μπορείς τα άλλα κόμματα για τους γνωστούς λόγους, δεν μπορείς να βάζεις στόχους που δεν είναι άμεσα εφικτοί. Πρέπει αυτό που προτείνεις να είναι ρεαλιστικό, δηλαδή ρεαλιστικό στα πλαίσια του καπιταλισμού, στα πλαίσια της αστικής πολιτικής εξουσίας, στα πλαίσια του υπεριαλισμού. Αυτό είναι ρεαλιστικό, άρα όποιος διεκδικεί κάτι έξω από αυτό το ρεαλισμό δεν είναι τίποτα. Αυτά δεν όλα τα κόμματα λένε. Τα προγράμματά μας είναι ρεαλιστικά, μπορούν να εφαρμοστούν ακριβώς γιατί είναι προσαρμοσμένα στο σύστημα. Η περίπτωση του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου είναι μια περίπτωση όπου σε συνθήκες δικτατορίας απαγορεύονται τα πάντα, σε συνθήκες ας πούμε σκοταδιστικές και καταχνιάς ξεσηκώνεται ένα σημαντικό μέρος των φοιτητών και ένα σημαντικό μέρος του λαού. Κάτι το οποίο μπορεί λίγες μέρες πριν να φαινόταν ουτοπικό, ανεδαφικό, ανέφικτο. Αυτό λοιπόν αποτελεί έμπνευση με ποια έννοια? Ότι όταν υπάρχει μία πρωτοπορία, τότε αυτή η πρωτοπορία μπορεί από μόνη της δεν θα τα λύσει όλα τα προβλήματα, ούτε είναι αυτός σκοπός η ύπαρξη της πρωτοπορίας ενώ του κόμματος και της ΚΝΕ ή αν θέλετε των συνοδοιπόρων, των ανθρώπων που παλεύουν μαζί μας. Τότε πραγματικά μπορεί να αναδειχθούν όλα τα χαρίσματα που υπάρχουν μέσα στο λαό, που υπάρχουν στην νεολαία. Ο απίστευτος ηρωισμός, η ευρηματικότητα, τα πάντα, τα οποία υπάρχουν και μόνο εκεί υπάρχουν και μπορούν να αναδειχθούν με την βοήθεια, ας το πούμε, της πρωτοπορίας. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που βγαίνει, και εδώ έχει να κάνει και με τη γνώση, είναι ότι βεβαίως ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου έληξε με ήττα, καταστάλθηκε. Όμως, θα πούμε ότι ήταν μία μάχη που τέλειωσε με ήττα? Όχι. Διότι ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου συνέβαλε, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε, συνέβαλε στην επιτάχυνση της πτώσης της στρατιωτικής χούντας, σε συνδυασμό βεβαίως και με ό,τι επακολούθησε το πραξικόπημα που επιχείρησε η Χούντα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή. Το ίδιο το Πολυτεχνείο έμεινε σαν ένα πρωτόγνωρο, μπορούσε να πει κανείς, και κορυφαίο φοιτητικό, νεανικό, εργατικό, λαϊκό κίνημα, ένας ξεσηκωμός που πραγματικά είχε αυτή τη συμβολή παρά την ήττα. Γιατί συνήθως θεωρείται αυτό που έχει σημασία είναι η νίκη. Πολλές φορές μπορεί να μην έχει εκείνη τη στιγμή νίκη, αλλά ακόμα και η ήττα, αν οδηγηθεί στην ήττα από συσχετισμό δυνάμεων, έχοντας όμως δώσει τη μάχη σου, αυτή η ήττα αφήνει συμπεράσματα, δημορφώνει συνειδήσεις κτλ. Και τέλος, εδώ στο έμπνευση, γνώση, στήριγμα, υπάρχει και μία άλλη διάσταση που θα σταθώ λίγο σε αυτήν. Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως για τον πολύ κόσμο είναι το Πολυτεχνείο που ήταν μια μεγάλη αντιδικτατορική εκδήλωση, κορυφαία. Εμείς όμως αυτό το ζήτημα το εντάσσουμε μέσα στο πρόβλημα της 7χρονης δικτατορίας. Και οπωσδήποτε δίπλα σε αυτή την έκδοση που κάναμε για το Πολυτεχνείο υπάρχει το δοκίμιο Γ2 λέγεται του κόμματος που αναφέρεται στην 7χρονη δικτατορία και μόνο τότε κανείς μπορεί να καταλάβει και να εντάξει το Πολυτεχνείο.
Και μάλιστα έχει μια αξία, γιατί σε αυτό το δοκίμιο, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία. Καταρχήν αξιοποιήθηκαν όλες οι επεξεργασίες που έχουν γίνει σε όλα τα προηγούμενα δοκίμια, Α1, Α2, Β1, Β2, το 1918 μέχρι το 1967. Και μέσα σε αυτό το δοκίμιο γίνεται μια βαθύτερη εξέταση του ρόλου και της πορείας του κόμματος και της ΚΝΕ. Και πρέπει να σας πω, αναπόφευκτο είναι καταρχήν, όταν εξετάζει τα πράγματα με απόσταση χρόνου και όταν το κόμμα έχει οριμάσει, εξετάζοντας και με κριτικό τρόπο τη στρατηγική του όλα τα χρόνια, υπάρχουν μέσα εκεί συμπεράσματα τα οποία είτε συμπληρώνουν είτε διορθώνουν, αν θέλετε, θέσεις του κόμματος εκείνης της περίοδου. Πάντα η ιστορία, γι' αυτό τα ιστορικά γεγονότα πρέπει να εξετάζονται από απόσταση. Πολύ περισσότερο που υπήρχαν ορισμένα προβλήματα στη στρατηγική του κόμματος. Βέβαια, ακόμα και αν μέσα από το δοκίμιο, αλλά και στο κείμενο του Πολυτεχνείου υπάρχει μια σύντομη κριτική τοποθέτηση, παρά την κριτική τοποθέτηση σε τίποτα δεν αλλάζει ένα γεγονός αντικειμενικά ιστορικό και δικαιωμένο, ο αναντικατάστατος και ο μεγαλειώδης, ο ηρωικός ρόλος του κόμματος και της ΚΝΕ στον αντιδικτατορικό αγώνα. Παρά τα λάθη ή μη σωστές εκτιμήσεις, αυτό δεν εμπόδισε το κόμμα να είναι πρώτος στους αγώνες, πρώτος στις θυσίες, και ο ρόλος του στο Πολυτεχνείο ήταν εξαιρετικά σημαντικός, θα πούμε, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε ότι υπήρχαν και άλλες και άλλες δυνάμεις, αλλά ήταν αναντικατάστατος. Και μάλιστα, να σας το πω από την αρχή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν το μόνο κόμμα που με το επιβολή της στρατιωτικής χούντας διαμόρφωσε θέσεις που έλεγε ότι η χούντα πρέπει, η στρατιωτική δικτατορία πρέπει να ανατραπεί από τα κάτω με λαϊκή εξέγερση, με όλες τις μορφές πάλης. Όχι γενικά να ανατραπεί με όλες τις μορφές πάλης, ακριβώς ούτως ώστε με την μετάβαση, ας πούμε, στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία να δοθεί μάχη από καλύτερες θέσεις. Διότι η δικτατορία, ναι μεν συνέβαλε το Πολυτεχνείο, αλλά η αποχώρηση της χούντας, ας πούμε, έγινε σε συνεννόηση από το πάνω με τις αστικές πολιτικές δυνάμεις και τον ξένο παράγοντα. Σκεφτείτε αν αυτό γινόταν χωρίς να προηγηθεί το Πολυτεχνείο. Θα φαινόταν κατά κάποιο τρόπο, καταλαβαίνετε, θα δικαίωνε αυτούς που έλεγαν να περιμένουμε να οριμάσει ο καρπός χωρίς τη λαϊκή συμμετοχή. Από αυτή την άποψη, πριν ξεκινήσω για το ίδιο το Πολυτεχνείο, να μου επιτρέψετε να σταθώ σε 3-4 βασικά ζητήματα, τα οποία διαχωρίζουν το κόμμα μας από τα άλλα κόμματα, όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά και σήμερα, 50 χρόνια μετά, που έγιναν μια σειρά εκδηλώσεις, τοποθετήσεις, ημερίδες. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, τώρα τη μαζεύουμε και θα τη συζητήσουμε, για το τι ακούστηκε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα το 1967, όταν υπήρχαν βέβαια δύο χώρες με δικτατορία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες ήταν όμως από την προπολεμική περίοδο, από το Μεσοπόλεμο, ήταν 40-50 χρόνια και παραπάνω, και οι οποίες ήταν ήδη σε μια φάση που φαινόταν ότι όπου να είναι θα πέσουν. Εκείνα τα χρόνια στην Ευρώπη, στην καπιταλιστική Ευρώπη, υπήρχε και το σοσιαλιστικό σύστημα, στην καπιταλιστική Ευρώπη, η αστική τάξη ευνοούνταν με το να έχει αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, γιατί μπορούσε να διαχειριστεί τις ανάγκες της, τις ανάγκες του συστήματος, του κεφαλαίου, την ενσωμάτωση του εργατικού λαϊκού παράγοντα με όρους αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και όχι με όρους δικτατορίας. Πολύ περισσότερο που η ΕΟΚ εμφανιζόταν τότε, τα ευρωπαϊκά καπιταλιστικά κράτη, σαν ο παράδεισος της δημοκρατίας, πρόβαλαν την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία σε αντίθεση με τη δικτατορία του προλεταριάτου, με την εργατική εξουσία, και έδιναν τη μάχη. Δεν μπορούσαν να τη δώσουν πουθενά άλλο, τη δίνανε στα θέματα της δημοκρατίας. Ο πολυκομματισμός, όλα τα κόμματα είναι ελεύθερα, ενώ στον
στο σοσιαλισμό υπάρχει, ας πούμε, βασικά ένα κόμμα, και δεν είναι σωστό, γιατί υπήρχαν και με τοπικά σχήματα, τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα γιατί να γίνει δικτατορία στην Ελλάδα. Ήταν και μάλιστα σε μία περίοδο που είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να ενταχθεί η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Η θέση που διαμορφώνει το κόμμα στο δοκίμιο, ύστερα από τη μακρόχρονη εξέταση όλης της πορείας, είναι ότι η δικτατορία έγινε στην προήλθε από την Ελλάδα, στην Ελλάδα βασικά από εσωτερικούς λόγους, και θα εξηγήσω γιατί επιμένω σε αυτό, γιατί το αστικό πολιτικό σύστημα περνούσε μεγάλη κρίση και η κρίση αυτή έφερε στην επιφάνεια τη στρατιωτική χούντα. Γιατί είχαμε πολιτική κρίση. Γιατί στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αντίθεση με τα άλλα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης, λόγω αν θέλετε της μετακατοχικής περίοδου του ηρωικού τρίχρονου εμφύλιου του Δημοκρατικού Στρατού, είχε επιβληθεί ένα καθεστώς απαγορεύσεων, όλο αυτό το μετεμφυλιακό καθεστώς οξύτητο του αντικομμουνισμού, παρακρατικών οργανώσεων, αλλά μέσα σε αυτό άνθιζε και κάτι πολύ πιο σημαντικό για το αστικό πολιτικό σύστημα. Στην ουσία δηλαδή είχαμε δύο κέντρα εξουσίας. Από τη μια μεριά υπήρχε το παλάτι, και ο στρατός ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, επικεφαλής ο θρόνος, και είχε υπερεξουσίες συνταγματικά κατοχυρωμένες. Μπορούσε δηλαδή ο θρόνος ανά πάσα στιγμή να διαλύσει τη Βουλή και να επιβάλλει μία κυβέρνηση που δεν είχε καμία σχέση με τον σχετισμό που διαμορφώνεται στις εκλογές. Από τη μια λοιπόν υπήρχε αυτό, και από την άλλη μεριά υπήρχε η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, το αστικό κοινοβούλιο. Αυτά έρχονταν σε αντίφαση και σε σύγκρουση μεταξύ τους. Και αν θέλετε, ήταν μέσα στα ίδια τα αστικά πολιτικά κόμματα ορίμασε η ανάγκη να γίνουν εξυγχρονισμοί αστικοί που βοηθάνε το καπιταλιστικό σύστημα, τους απασχολούσε και η ενσωμάτωση του εργατικού λαϊκού παράγοντα. Στην Ελλάδα, εγώ τα έχω ζήσει λόγω ηλικίας, υπήρχαν παρακρατικές οργανώσεις με αντισυγκεντρώσεις. Υπήρχαν δηλαδή μηχανισμοί παρακράτος, γιατί κοιτάξτε, για να τα βγάλει πέρα η αστική τάξη και στην περίοδο των Δεκεμβριανών και στην περίοδο του εμφυλίου, όλα τα κόμματα συνασπίστηκαν μεταξύ τους, χρησιμοποίησαν το θρόνο σαν παράγοντα εθνικής ενότητας και όλο το παρακράτος, και κατά κάποιο τρόπο από αυτό δεν μπορούσαν, συνυπήρχαν. Και έπρεπε να γίνει, επομένως, και είχαν σοβαρές αντιθέσεις επίσης, αυτό που λέμε ενδοαστικές αντιθέσεις, που δεν πρέπει κανείς ποτέ να τις υποτιμήσει, ορίμαζαν και μέσα στο κόμμα της ΕΡΕ και της Ένωσης Κέντρου η ανάγκη να γίνουν αστικοί εξυγχρονισμοί και να γίνει το κέντρο της διακυβέρνησης, βεβαίως το αστικό κράτος, η κυβέρνηση που σχηματίζεται από το αστικό κοινοβούλιο, και ο θρόνος να μην έχει αρμοδιότητες, και φυσικά να υπάρξουν και πιο νομιμοποιημένοι θεσμοί αστικής δημοκρατίας. Καταπιεστική είναι αυτή, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο νόμιμη στη συνείδηση του λαού. Υπήρχαν και άλλες αντιθέσεις. Αυτό που σήμερα το έχετε ακούσει πολλές φορές σε ενδοϊμπεριαλιστικές τότε. Επίσης θα πάρετε υπόψη ότι βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά ο Βρετανικός παράγοντας, μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν ενεργητικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα. Όμως άρχισαν και ορισμένες αντιθέσεις, τμήματα της αστικής τάξης και κόμματα, τα οποία, καθώς αναπτύσσονταν ο καπιταλισμός στην Ελλάδα, ήθελαν και μια ορισμένη χειραφέτηση. Όχι να μην έχουν σχέσεις με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κτλ., αλλά μια ορισμένη χειραφέτηση, η αστική τάξη. Παντού, σε όλα τα κράτη και σε όλη τη γη, ακόμα και όταν είναι, ας πούμε, απολύτως ευθυγραμμισμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ξέρω εγώ με άλλους ιμπεριαλιστικά κράτη, διεκδικεί για τον εαυτό της και τη δυνατότητα να αναβαθμίζει την παρουσία της, να έχει ανταλλάγματα ισχυρά, εν πάση περιπτώσει να μην είναι, να διεκδικεί το δικό της, ας πούμε, αναβαθμισμένο χώρο. Άλλωστε σήμερα είναι το κυριότερο, η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας. Αυτό δεν είναι υποτέλεια της αστικής τάξης, είναι η διεκδίκηση στους σύγχρονους όρους. Βέβαια ξέρει, είναι παρεδόση, αλλά
Είχαν αρχίσει λοιπόν τέτοιες αντιθέσεις. Δηλαδή άλλοι που θέλανε πιο πολύ να είμαστε με την Ευρωπα... με την ΕΟΚ και να μην είναι η Ελλάδα, ας πούμε, σήκω σήκω κάτσε κάτσε που έλεγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέω μέσα στα αστικά κόμματα. Το Κυπριακό επίσης ήταν ένας πολύ σοβαρός παράγοντας. Το Κυπριακό είναι πολύ δεμένο, δεν μπορώ να σταθώ πολύ σε αυτό, πολύ δεμένο με όλη την ιστορία της Ελλάδας. Άλλοι ήταν υπέρ της Ένωσης, άλλοι ήταν υπέρ της ενιαίο ανεξάρτητο κράτος. Και εδώ υπήρχαν επίσης διχογνωμίες, αντιθέσεις. Αυτές οι αντιθέσεις βεβαίως επεκτείνονταν μέσα στο στρατό. Άλλωστε ο στρατός ήταν δεμένος με τα κόμματα. Πολύ περισσότερο που ο στρατός ήταν δεμένος με το θρόνο, πολύ περισσότερο που τα στελέχη του στρατού είχαν είτε και κομματική ένταξη και τοποθέτηση, είτε ήταν συνδεδεμένοι. Αυτό λοιπόν το πλέγμα των αντιθέσεων οδήγησε μέσα στο στρατό να γίνουν δύο ομάδες. Η μία ήταν η ομάδα των στρατιωτικών και η άλλη ομάδα ήταν των συνταγματαρχών κατώτεροι. Για δικτατορία συζητούσαν όλα τα κόμματα, μόνο που έλεγαν το εξής πράγμα: η δικτατορία να γίνει με βάση το Σύνταγμα, δηλαδή ο βασιλιάς με βάση το Σύνταγμα και με τις ένοπλες δυνάμεις να παρεύει να σχηματίσει μια κυβέρνηση κτλ. Και πρέπει να γίνει δηλαδή συνταγματικό νόμιμο πραξικόπημα. Πρόλαβαν οι συνταγματάρχες τους στρατηγούς και πραγματοποίησαν. Και αυτό, αν θέλετε, αποδείχθηκε, διότι η Χούντα, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που είχαν μεταξύ τους, ήθελε να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σύστημα, βεβαίως κατασταλτικό, αντικομμουνιστικό, ούτε καν, ας πούμε, εξευγενισμένο αντικομμουνιστικό, να περιορίσει ενδεχομένως και το ρόλο του θρόνου, να λυθούν δηλαδή τέτοια προβλήματα. Και από αυτή την άποψη αυτός ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στο πραξικόπημα. Βέβαια εδώ θα μας ρωτήσει κανείς, η θέση του κόμματος από τις πρώτες μέρες και τα λοιπά τότε ήταν ότι το πραξικόπημα οργανώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βασιλιά. Μάλιστα οι συνταγματάρχες δεν χρησιμοποίησαν το θρόνο. Μόλις πέτυχαν, τον χρησιμοποίησαν περισσότερο ως νομιμοποίηση. Δεν ενημέρωσαν, παρέκαμψαν και οι στρατηγοί, εάν προλάβαινε και το κάνανε, θα ενημέρωναν εκ των υστέρων το θρόνο. Υπήρχαν τέτοιες αντιθέσεις. Το κόμμα τότε είπε ότι είναι ένα αμερικανόπνευστο πραξικόπημα που έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βασιλιά και ακραίες δυνάμεις μέσα στον αστικό πολιτικό κόσμο. Δεν ήταν σωστή αυτή η τοποθέτηση. Με την έννοια της εξής: υποτιμήθηκε ο ρόλος των ενδοαστικών αντιθέσεων. Κανένα πραξικόπημα δεν μπορεί να γίνει, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, απ' έξω. Η εισβολή στρατιωτική μπορεί να γίνει. Αλλά αν δεν υπάρχει ο κύριος εσωτερικός παράγοντας. Βεβαίως, επειδή με τη θέση μας αυτή, την οποία δεν την έχουμε αναπτύξει μόνο στο δοκίμιο, την έχουμε και στο προηγούμενο δοκίμιο και τη λέμε και δημόσια γιατί την έχουμε συζητήσει, μερικοί μας κατηγορούν σκόπιμα, γιατί ξέρουν τι λέμε, ότι βγάζουμε λάδι τον αμερικάνικο παράγοντα, κάθε άλλο. Όταν λέμε αυτό το πράγμα, λέμε ότι ο κύριος παράγοντας ήταν οι εσωτερικές ενδοαστικές αντιθέσεις και το ξεπέρασμα ενός, ας πούμε, μια μορφής αστικής πολιτικής εξουσίας που ήταν παροχημένη, βοήθησε στη δεκαετία του 40, βοήθησε στο 50, αλλά πια ήταν παροχημένη για τον καπιταλισμό και ήθελε ένα πιο σύγχρονο, εξίσου ταξικό, καταπιεστικό, αντικομμουνιστικό κτλ. Αυτό δεν σημαίνει καμία απενοχοποίηση του αμερικάνικου παράγοντα, διότι ο αμερικάνικος παράγοντας όλα αυτά τα χρόνια συμφωνούσε με την κατάσταση που υπήρχε, παρενέβαινε, είχε συμφωνήσει με τον υπεραρμοδιότητες του θρόνου κτλ. Ήταν παράγοντας που είχε δημιουργήσει, στήριζε παρακράτος κτλ. Αλλά αυτό το πραξικόπημα ξεκίνησε από τις εσωτερικές αντιθέσεις και βεβαίως με όλα τα στοιχεία που έχουμε και τα αρχεία, γιατί αυτό το πράγμα το μελετάμε τώρα 10 χρόνια. Όχι 10, ψέματα. 7. Και με όλα τα αρχεία που έχουν δημοσιευτεί, δείχνει το εξής πράγμα. Και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε στην κεντρική εξουσία, στους θύλακες, δεν υπήρχε ενιαία αντίληψη
και εκεί υπήρχε η γνώμη για δυνατότητα πραξικοπήματος συνταγματικού με τον βασιλιά. Επιπλέον, εκείνη την περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στραμμένο στο ξέσπασμα πολέμου, τον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο, και βεβαίως υπήρχαν και αντιθέσεις. Μην νομίζετε ότι όλα είναι μέσα στην αστική τάξη και στην εξουσία ενιαία. Αναμφισβήτητα, η CIA ήξερε ότι θα γίνει πραξικόπημα, διότι οι συνταγματάρχες ήταν μέλη της. Το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών, ψυχανιμιζόταν πραξικόπημα. Δεν παρενέβησαν να το υποδείσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, έδειξαν φαινομενικά έναν ευνηδιασμό. Σε έναν βαθμό μπορεί να υπήρχε στην κεντρική πολιτική ηγεσία ένας ευνηδιασμός, αλλά αυτό που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το εξής. Αν σου λέει έγινε πραξικόπημα στρατιωτικό, εάν αυτοί οι πραξικοπηματίες σεβαστούν τις ελληνοαμερικάνικες συμφωνίες και δεν ακολουθήσουν πολιτική εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, σκασίλα μας μεγάλη. Βγήκανε βέβαια και είπαν ότι να επανέλθει η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όλα αυτά τα υποκριτικά. Όταν είδαν όμως ότι η Χούντα δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τις συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και τα λοιπά, και όχι μόνο επιζητούσε η Χούντα, δεν έσκαγαν για αυτά τα πράγματα. Και από αυτή την άποψη δεν απενεχοποιούμε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντίθετα τις απενεχοποιούν τα άλλα κόμματα. Να πω την αλήθεια, η Νέα Δημοκρατία και παλιότερα η ΕΡΕ, που λένε ότι το πραξικόπημα είναι έργο αφρόνων αξιωματικών και βγάζουν απ' έξω όλο το σύστημα, το μετεμφυλιακό κτλ. Δεύτερο, διάφοροι άλλοι σοσιαλδημοκράτες κτλ. Προσπαθούν να απενοχοποιήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι καλοί, οι κακοί, οι δημοκρατικοί, οι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Βεβαίως, αυτό που δεν πρέπει και πρέπει να μείνει σε εσάς είναι το εξής πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Και συγκεκριμένα, ας πάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να πάρουμε και τα καπιταλιστικά κράτη. Αυτό που βοηθάει τον καπιταλισμό ως πάγιο, όχι πάγιο, ως διαρκές, ας το πω έτσι, σύστημα, είναι η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όταν βεβαίως το σύστημα για κάποιο λόγο πρέπει να λύσει προβλήματα, την καταργεί την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία για ένα διάστημα, λιγότερο ή περισσότερο. Και από αυτή την άποψη, παραδείγματος χάρη, είναι πλούσια η πείρα, δεν μπορώ να σας ζαλίσω τώρα, στη Λατινική Αμερική, στήριζαν και εξόπλιζαν το στρατό, ας πούμε, πάρτε τον Άγιο Δομήνικο να κάνει πραξικόπημα, όταν βλέπαν ότι δεν εξυπηρετείται οι Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτική δικτατορία στον Άγιο Δομήνικο, στήριζαν τους αστούς αντίπαλους της δικτατορίας για να ανατρέψουν. Αυτό δηλαδή, σας το λέω γιατί σαν νέοι άνθρωποι, αυτό θέλουμε, να αποκτήσει κανείς μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον καπιταλισμό, γιατί τα άλλα κόμματα τι κάνουν. Σου λέει, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι ο κανονικός καπιταλισμός, ο ανθρώπινος, και γίνεται, δεν είναι παρέκκληση η δικτατορία. Όπως ο πόλεμος δεν είναι παρέκκληση, ο υπεριαλιστικός πόλεμος δεν είναι παρέκκληση της ειρήνης, ας πούμε, της υπεριαλιστικής που έχει προηγηθεί. Όταν οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις δεν μπορούν να λυθούν ειρηνικά, έρχεται ο πόλεμος. Τελειώνει ο πόλεμος, κάνουν ό,τι κάνουν μία συμφωνία και μετά ξανά μανά αρχίζει η διαπάλη και η αναδιάταξη των δυνάμεων. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Το κόμμα μας τότε δεν μπόρεσε, και αυτό οφείλονταν στην στρατηγική που είχε, όπου με βάση τα δύο στάδια της επαναστατικής διαδικασίας υπήρχε ένα πρώτο στάδιο που μπορούσε να και τμήματα της αστικής τάξης και κάποιες και αστικές δυνάμεις να προχωρήσουν, ας πούμε, σε έναν εκδημοκρατισμό, σε μια πολιτική ανεξάρτητη από τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Και μετά να περάσουμε στο στάδιο το σοσιαλιστικό. Αυτό εμπόδιζε το κόμμα, όχι από δειλία, όχι από έλλειψη ηρωισμού, εμπόδιζε το κόμμα να δει τη φύση
γιατί έγινε αυτή η δικτατορία. Αντίθετα, πίστευε το κόμμα ότι θα πάμε για εκλογές που είχαν εξαγγελθεί κτλ. Κτλ. Με αυτή την έννοια, όπως επίσης να πω και άλλη μια κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί και το λέω για τους σύγχρονους όρους, το κόμμα τότε είπε ότι είναι, ας πούμε, φασιστική δικτατορία, στην πορεία άλλαξε τον όρο και είπε είναι νεοφασιστική. Δεν είναι σωστό. Δεν ήταν σωστό. Και το λέω για τον εξής λόγο. Δείτε σήμερα, πάλι το κόμμα μας βέβαια το έκανε από μια μη σωστή θεωρητική αντίληψη. Φυσικά την είχε και το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, δεν ήταν μόνο δικό μας, για αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα-πρώτα επί της ουσίας, έχουμε στρατιωτικά πραξικοπήματα στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη που δεν είναι φασιστικά. Θα μου πεις, δικτατορία είναι. Φασίζουσες ιδέες είχε η Χούντα, φασίζουσες. Και ιδέες και συνθήματα, και χρησιμοποίησε και αρκετά συνθήματα του Μεταξά. Δεν ήταν φασιστική δικτατορία. Ήταν αστική δικτατορία, ας πούμε, βεβαίως ήταν, ούτε συζήτηση. Γιατί τώρα σας το λέω εδώ. Δεν είναι για να κρίνουμε μόνο το κόμμα στο παρελθόν. Αλλά τι βλέπετε τώρα. Ποια είναι η αντίθεση, τα φασιστικά, νεοφασιστικά κόμματα και τα ακροδεξιά. Και από όλα τα άλλα είναι όλα τα αστικά κόμματα της αστικής δημοκρατίας. Ενώ και ο φασισμός, ο οποίος αν θέλετε, ο φασισμός εμφανίστηκε σε μια περίοδο όπου είχε ολοκληρωθεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οι συμφωνίες που είχαν γίνει ήταν άδικες μεταξύ τους, εδώ που τα λέμε είχαν αντικήσει την καπιταλιστική Γερμανία, και από την πρώτη στιγμή μόλις έγινε η συμφωνία του πρώτου παγκοσμίου πολέμου βγήκε ο Λένιν και λέει αυτή η συμφωνία θα γεννήσει δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και την καταδίκασαν όλα τα κομμουνιστικά κόμματα ή όσα κομμουνιστικά κόμματα μπορούσαν να μελετήσουν τις σωστές θέσεις των Μπολσεβίκων τότε. Ήταν η περίοδος που ήταν το πρώτο εργατικό κράτος, είχε υποχωρήσει το επαναστατικό κύμα, αλλά ήταν μια τέτοια περίοδος. Η περίοδος που έγινε τώρα η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, μια μεμονωμένη δικτατορία, ενώ οι άλλες έγιναν, πήγαιναν για θάνατο, που λένε να φύγουν. Δεν μπορεί να την πει φασιστική δικτατορία, και το λέω γιατί το φασισμό τον κολλάνε όπου να είναι. Βγαίνουν στη Βουλή και λένε αυτό είναι φασισμός. Όχι, αυτή είναι η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, η δικτατορία της αστικής τάξης. Και η δικτατορία της αστικής τάξης ασκείται με κοινοβούλιο, με τους όρους της αστικής δημοκρατίας. Και με αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι αξίζει να διαβάσετε το δοκίμιο. Δεν λέω να το πάρετε τώρα την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία να διαβάσει σαν λογοτεχνία, αλλά γιατί θα βοηθηθείτε για το σήμερα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ισχύουν διαχρονικά, που έχουν δικαιώνονται για όλο τον 20ο αιώνα και τον 21ο, και έχουν αξία γιατί σήμερα η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά επανεμφανίζονται με νέες μορφές παλιά ζητήματα τα οποία είναι λυμένα. Πρέπει να σας πω ότι το κόμμα μας δυστυχώς ήταν ανέτοιμο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εγώ, άμα ήμουν στα νιάτα σας, θα ρώταγα. Έγινε αντίσταση, μπορούσε να ματαιωθεί η δικτατορία, ξέρω εγώ, να ξεσηκωθεί ένα κίνημα που να τη δυσκολέψει. Δεν το δοκιμάσαμε αυτό. Διότι ήταν και το κίνημα το μαζικό και το κόμμα μας ήταν ανέτοιμο. Ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά. Διότι εδώ που τα λέμε, ξέρετε, η δικτατορία έγινε από... ξεκίνησε στην Αθήνα από μερικούς αξιωματικούς, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, καμιά εκατοστή, με δύναμη στρατιωτική 4.000, σε δύναμη σε όλη την Ελλάδα 150.000. Δηλαδή εδώ που τα λέμε δεν ήταν ούτε πανελλαδικά οργανωμένος ούτε τίποτα. Γιατί φυσικά για τα αστικά κόμματα δεν συζητάμε, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένα. Το λαϊκό παράγοντα ποτέ δεν θα σκεφτόντουσαν να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά έστω να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις που ήταν αντίθετες
ακόμα και τμήμα των ενόπλων δυνάμεων ήταν αντίθετο. Αλλά δεν περιμένει κανείς από αυτούς. Κοιτάξτε να δείτε, το κόμμα μας καταρχήν ήταν ανέτοιμο προγραμματικά. Δεν θα το αναλύσω, γιατί το πρόγραμμά του δεν ήταν. Ενώ διέβλεπε τον κίνδυνο να γίνει θεατορία. Άρα το κυριότερο ήταν, το κόμμα ήταν παράνομο και δυστυχώς από το 1978 με διαλυμένες κομματικές οργανώσεις και οι κομμουνιστές δουλεύαμε μέσα στην ΕΔΑ και η νεολαία μέσα στην νεολαία Λαμπράκη. Ούτε τη διαπαιδαγώγηση, ούτε την... Και από αυτή την άποψη το κόμμα δεν μπόρεσε. Πιαστήκαμε στον ύπνο. Όλη η πρωτοπορία του κόμματος που είχαν περάσει μεσοπόλεμο, κατοχή, δημοκρατικό στρατό, πιαστήκανε. Μας πιάσανε χιλιάδες κόσμο αυτοί, δηλαδή, που ήταν και οι έμπειροι να δράσουν και να αντισταθούν σε συνθήκες παρανομίες. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σημειώσουμε το εξής πράγμα. Από την πρώτη στιγμή που έγινε η δικτατορία και επιπλέον μέσα στο κόμμα υπήρχε ομάδα ακραία οπορτουνιστική στο Πολιτικό Γραφείο και στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία είχε στην ουσία δρούσε εδώ μέσα στην Ελλάδα. Δεν υπήρχαν οργανώσεις, αυτοί δρούσαν μέσα στην ΕΔΑ και όλοι μέσα στην ΕΔΑ. Την ΕΔΑ δεν μπορούσαμε να πάρουμε πράγματα. Οι οποίοι σαμποτάριζαν τα πάντα. Και αν το κόμμα μιλούσε για υπαγρύπνηση, αυτοί δεν τα εφαρμόζαν στην Ελλάδα. Η καθοδήγηση ήταν έξω. Το κόμμα ήταν, όλη η καθοδήγηση του κόμματος βρέθηκε στην πολιτική προσφυγιά. Δεν μπορούσε να μπει στην Ελλάδα. Μπαίναν κρυφά, ξαναβγαίνανε, τους πιάνανε. Έτσι πιάστηκε και ο Φλωράκης, ο Μπελογιάννης. Όλοι αυτοί πώς πιάστηκαν. Απ' έξω μπαίναν μέσα να στήσουν οργανώσεις. Και έτσι το κόμμα, όμως το θετικό. Μόλις έγινε η δικτατορία, το κόμμα παίρνει απόφαση θα φτιάξω αυτοτελείς κομματικές οργανώσεις μέσα στην Ελλάδα. Στις χειρότερες συνθήκες. Έγινε η 12η Ολομέλη όπου πετάχτηκαν έξω οι οπορτουνιστές και το 68, το 68 γίνεται αυτό το Φλεβάρι και τον Αύγουστο του 68 συγκροτείται η ΚΝΕ, η οποία ΚΝΕ ως ΚΝΕ έλειπε από το 43 στην Ελλάδα. Το κόμμα έλειπε από το 58, τότε διαλύθηκαν οι κομματικές οργανώσεις. Παράνομο ήταν από το 47, σκεφτείτε ένα κόμμα. Παράνομο από το 47, έχοντας χάσει όλη την πρωτοπορία του, χιλιάδες, πάνω από 30.000 κόσμου στην προσφυγιά, το 58 με διαλυμένες οργανώσεις και ενταγμένοι όσοι κομμουνιστές υπήρχαν στην ΕΔΑ, μέχρι το 67 υπήρχαν, μέχρι το 66 υπήρχαν πολιτικοί κρατούμενοι. Η ΚΝΕ δεν υπήρχε, βεβαίως υπήρχε η επώνυη ηρωική, αλλά δεν ήταν ΚΝΕ. Όμως δεν ήταν εύκολη να γίνει αυτή η ανασυγκρότηση. Το κόμμα έστειλε απ' έξω στελέχη του, μέλη του πολιτικού γραφείου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να στηθούν παράνομες οργανώσεις. Δεν υπήρχε υποδομή. Πιανόντουσαν. Παρόλα αυτά, από το 72 και μετά, ας το πούμε χοντρικά, έχουμε μία άνοδο του αντιδικτατορικού κινήματος με προτεργάτη το κόμμα. Τα άλλα κόμματα δεν ενδιαφέρονταν να οργανώσουν το λαό. Είχαμε και το ΚΚΕ εσωτερικού που είχε προκύψει από τη διάσπαση, αλλά αυτοί δεν... Αρχικά είχαν κάποια δράση εκεί και η νεολαία του Ορίγας Φέραιος, αλλά αυτό που λέμε μαζικό κίνημα δεν το πάλευαν. Όπως η Χούντα, η οποία ήταν εντελώς απομονωμένη από τον λαό, αλλά και διεθνώς υπήρχε κατακραυγή εναντίον της, άρχισε να προχωράει στη λεγόμενη φιλελευθερωποίηση και έτσι απέλυσε τους πολιτικούς κρατούμενους από τις εξορίες, ακόμα και τους φυλακισμένους, 72. Αυτό ήταν μια μεγάλη βοήθεια, γιατί αυτοί που βγήκαν από τις φυλακές ήταν οι έμπειροι, οι παλιοί μας σύντροφοι, όχι ηλικιωμένοι, τότε ήταν 45-50 πεντάριδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό οπωσδήποτε αναζωογόνησε την κατάσταση. Το λέω αυτό γιατί πολλοί εμφανίζουν το Πολυτεχνείο μόνο στο τριήμερο. Το Πολυτεχνείο δεν είναι κεραυνό στην Αθρία. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι από το 72 αρχίζουν και γίνονται αρκετές κινητοποιήσεις, εργατικές και αγροτικές. Βεβαίως αυτές οι κινητοποιήσεις είναι κατά τόπο δουλειάς, με προβλήματα κυρίως οικονομικά, συλλογικές συμβάσεις και τέτοια.
Θα πάρετε δε ότι η Χούντα μέχρι το 1973 που ξέσπασε η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση είχε τη δυνατότητα να κάνει αρκετούς ελιγμούς και ακολούθησε την προηγούμενη οικονομική πολιτική. Δεν υπήρχαν δραματικές αλλαγές στο βιωτικό επίπεδο. Υπήρχαν δραματικές καταστάσεις, τις ελευθερίες και τα λοιπά, δεν το συζητάμε. Αλλά αρχίσαν όμως τα προβλήματα σιγά σιγά. Βεβαίως αυτές οι κινητοποίησεις ήταν σημαντικές, αλλά ήταν ασυντόνιστες και ήταν κυρίως πάνω σε οικονομικά αιτήματα. Εκεί που ξέσπασαν αγώνες που άρχισαν να έχουν και αιτήματα πολιτικά ήταν μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό δίνει σε ορισμένους την εντύπωση να πούν ότι αποδείχθηκε ότι η πρωτοπορία δεν είναι το εργατικό κίνημα, είναι το φοιτητικό. Δεν είναι σωστό. Με την έννοια της είναι εξής. Με την έννοια ότι υπήρχαν δυνατότητες μέσα στα πανεπιστήμια, δηλαδή μέσα στα εργοστάσια και στους εργατικούς χώρους, όσοι είχαν απομείνει, είτε είχαν ελευθερωθεί είτε δεν είχαν συλληφθεί, οι περισσότεροι ήταν φακελωμένοι. Φακελωνόντουσαν στη δεκαετία του 50 και του 60 και οι συγγενείς και οι κουμπάροι των κομμουνιστών. Δεν ήταν οι φοιτητές τώρα, ήταν άγνωστοι. Είτε προέρχονταν από δικές μας οικογένειες, είτε ήταν συγκεντρωμένος χώρος, πολυτεχνία, σε όλες τις σχολές, φιλοσοφική, νομική. Ήταν συγκεντρωμένος χώρος και υπήρχε και μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν είχαν φάκελο τα παιδιά αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η νεολαία έχει τέτοιες δυνατότητες. Και φυσικά η Χούντα, αυτή άρχισε το φοιτητικό κίνημα να... Οι φοιτητικές οργανώσεις να διεκδικούν να γίνουν εκλογές για να βγουν φοιτητικά όργανα. Η Χούντα άρχισε τους πιο πρωτοπόρους να τους στέλνει φαντάρους, αλλά το 1972 ιδρύεται η ADFE, που την ίδρυσε η ΚΝΕ, που είναι, ας το πούμε, πώς να πω τώρα, να πω είναι σαν το ΜΑΤ, σαν την πασπουδαστική, μια παράταξη, η οποία στρατολογούσε κόσμο, όχι απευθείας στην ΚΝΕ, εκεί δημιουργήθηκαν διασχολικές επιτροπές και το 1972 γίνεται και ΜΟΔΝΕ, δηλαδή μαθητική οργάνωση στα σχολεία. Μέσα, να μην σας ζαλίζω τώρα με αριθμούς. Και αρχίζει μία κίνηση η οποία όταν ζητάει να γίνουν εκλογές και η Χούντα απαγορεύει, έχει διορισμένα συμβούλια, εκεί αρχίζει το πράγμα και παίρνει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Το Πολυτεχνείο δηλαδή ήρθε όταν αντικειμενικά είχαν ξεκινήσει μαζικές κινητοποίησεις, μαζικές τώρα καταλαβαίνετε, μέσα στα πλαίσια της δικτατορίας. Είχαμε την νομική, την κατάληψη της νομικής. Αρχίζουν και μέσα στο ίδιο το Πολυτεχνείο γίνονται κινητοποίησεις πριν τον Νοέμβρη, γενικές συνελεύσεις. Και τότε μάλιστα η δικτατορία αποφασίζει, είναι η λεγόμενη φιλελευθεροποίηση, αποφασίζει ότι θα γίνουν φοιτητικές εκλογές, θα γίνει και συνέδριο της ΕΦΕ, αλλά μετά τις εθνικές εκλογές, τις βουλευτικές, τις οποίες δεν τις είχε προσδιορίσει. Τότε ήταν το κόμμα μόνο με την ΚΝΕ που βγαίνουν και λένε θα τις κάνουμε τώρα τις φοιτητικές εκλογές. Είχαμε μπει στο 1973, θα τις κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε τις βουλευτικές. Εκεί τα άλλα κόμματα ήταν διστακτικά. Περίμεναν ότι μέσα από τη φιλελευθεροποίηση κάτι μπορεί να γίνει. Και τέτοια έλεγε και το ΚΚΕ Εσωτερικού και ο Ρήγας Φεραίος. Άμα κάνουμε κινητοποιήσεις, μπορεί να δυσκολέψουμε να γίνουν οι βουλευτικές εκλογές, να περιμένουμε τις βουλευτικές. Δηλαδή, ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Ούτε τις είχαν προγραμματίσει. Και γιατί να μην γίνουν πριν οι φοιτητικές στο κάτω-κάτω. Ήταν μία μάχη πριν, αν γινόταν βουλευτικές. Επομένως, είχε προετοιμαστεί το έδαφος με σημαντικές κινητοποιήσεις. Ποιο ήτανε, παρόλα αυτά, υπήρχε πρόβλημα που το αναγνωρίζουμε και το αναγνωρίσαμε και πολλά χρόνια πριν και το λέμε και τώρα. Ενώ υπήρχε, δεν μπορούμε να πούμε, η κατάληψη του Πολυτεχνείου μας ευνηδίασε και το κόμμα και την ΚΝΕ. Κατάληψη, όχι συνελεύσεις και κινητοποίησεις. Εκεί πέρα, γιατί έγινε απότομα, εδώ λειτουργήσε το αυθόρμητο. Τώρα καταλαβαίνετε, το αυθόρμητο είναι
Είναι όπως ο Λένιν το είπε, το ανεπαρκές συνειδητό. Αυθόρμητο με την έννοια αυθόρμητο 100% δεν υπάρχει, αφού υπήρχαν κινητοποιήσεις, υπήρχαν διασχολικές επιτροπές, γίνονταν γενικές συνελεύσεις, γίνονταν σύγκρουση με τη Χούντα. Όμως αυτή η μορφή ότι καταλαμβάνουμε το Πολυτεχνείο μας ευνηδίασε, ήταν αυθόρμητο. Εκεί υπήρχε προβληματισμός εν τω μεταξύ. Και γι' αυτό εμείς δεν τη λέμε εξέγερση. Τη λέμε ξεσηκωμό. Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, θα μου πεις, έχει σημασία ο όρος. Από θεωρητικής, πολιτικής και ουσιαστικής πλευράς πρέπει οι όρια μας έχουν επιστημονικό περιεχόμενο. Εξέγερση σημαίνει ότι προγραμματίζω μία ανεβασμένη μορφή πάλης με τη μορφή της εξέγερσης, η οποία δεν μπορεί να είναι τώρα και σε ένα χώρο, πόσο να κρατήσει μια εξέγερση σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι ενταγμένη σε μια απότομη και οξυμένη και άνοδο κινήματος, δεν σημαίνει επαναστατική κατάσταση, αλλά σηκώνει μια ανεβασμένη μορφή πάλης, όπου θέλεις να έχεις αποκρισταλώματα στην οργάνωση, στη συνείδηση του κόσμου κτλ. Εκεί δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Η σκέψη τότε του κόμματος που είχε μια βάση, με βάση και την εμπειρία της νομικής, ήταν ότι μήπως... καταρχήν δεν είχες πλαίσιο. Τα συνθήματα αρχίζαν από το κάτω το κράτος μέχρι η επανάσταση, αναρχία, σοσιαλισμός και τα πάντα ήταν εκεί. Δεν υπήρχε οργανωτικό πλαίσιο, δεν υπήρχε καθοδηγητικό κέντρο. Μειώνουμε, όχι. Ήταν ένας φοιτητικός ξεσηκωμός. Σε καμία περίπτωση δεν το μειώνω. Τότε το κόμμα έκανε μία σκέψη και η ΚΝΕ. Είχε το φόβο, εγκλωβισμένη μέσα στο Πολυτεχνείο, τι θα γίνει. Η Χούντα δεν θα τα άφηνε έτσι. Εν τω μεταξύ παίρνει και τη σωστή θέση το κόμμα να καλέσει εργατικά σωματεία κτλ. Αυτό που δεν είχε προλάβει να γίνει στη νομική και περικυκλώνεται το Πολυτεχνείο από δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Και τότε κάνει τη σκέψη, το λέω γιατί αυτά τα χρησιμοποιούν για να λένε ότι θέλουν εναντίον μας, ιδιαίτερα οι λεγόμενοι, πώς τη λένε, εξοκοινοβουλευτικοί, ο αριστερός οπορτουνισμός. Έκανε τη σκέψη μήπως ακριβώς οργανωθεί η έξοδος από το Πολυτεχνείο και η μετατροπή να διαχυθεί σε όλη την Αθήνα δεκάδες χιλιάδες λαούς, γιατί είχες χιλιάδες λαού. Αυτό δεν πρόλαβε να γίνει. Δεν πρόλαβε να γίνει, γιατί αυτά τώρα μέσα... Εν τω μεταξύ δεν πρόλαβε να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, η ΚΝΕ τώρα, η οργάνωση της ΚΝΕ ήταν παράνομη μέσα στο Πολυτεχνείο. Οι ΚΝΕΤΕΣ μεταξύ τους δεν γνωριζόντουσαν. Δεν μπορούσε να ξέρει ένας ΚΝΕΤΕΣ όλους τους άλλους ΚΝΕΤΕΣ, γιατί αν τον πιάνανε ή αν τον παρακολουθούσανε, ούτε τα ονόματά τους δεν ήξερε ένας του άλλου. Γινότανε με συνδέσμους η επαφή. Δεν υπήρχε ένα ενιαίο καθοδηγητικό κέντρο κομματικό να διαχέει τη γραμμή. Έτσι, οι ΚΝΕΤΕΣ στη μια συνέλευση λέγανε να προχωρήσουμε έξοδο από το Πολυτεχνείο, οι άλλοι λέγανε να κάνουμε κατάληψη, πράγματα τα οποία ήταν φυσιολογικά σε συνθήκες βαθιάς παρανομίας. Υπήρχε και η αυταπάτη που είχε σύγκλητος, ότι το Σάββατο θα γίνει συνέντευξη τύπου της κυβέρνησης και μπορεί κάτω από την πίεση να πάρει κάποια μέτρα στα πανεπιστήμια, άρα να κρατήσουμε μέχρι το Σάββατο. Αλλά η εκτίμηση που είχε το κόμμα είναι ότι δεν μπορούσε να τραβήξει αυτό πολύ. Βεβαίως, βοηθήσαμε, γίναν δύο συντονιστικές επιτροπές που συμμετείχαν και ο Ρήγας Περαίος από το εσωτερικό και από το ΠΑΚ. Και από το ΠΑΚ, μάλλον άνθρωποι που είχαν κάποια σύνδεση ή εντάχθηκαν στην πορεία στο ΠΑΚ. Γιατί το ΠΑΚ, αντιδικτατορική κίνηση αγώνα στην Ελλάδα, μαζικό δεν έκανε. Ήταν ο Παπανδρέου έξω που έκανε τις περιοδίες και η Μελίνα δινόντουσαν στρατιωτικά, βγάζαν και του φέγε για την ένοπλη πάλι, αλλά από τη Στοχόλμη, από εκεί η ένοπλη πάλι. Αλλά οπωσδήποτε ήταν και αρκετοί ΑΣΠΕ, όπως τους λένε και όλοι οι αριστεριστές ήταν εκεί. Δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν ενιαίο πλαίσιο, όμως οπωσδήποτε βοήθησε στην οργάνωση, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έγινε ένα ενιαίο κέντρο οργάνωσης συντονισμού που ήταν χρήσιμο και εμείς δεν υποτιμούμε κανέναν. Σκοτωνόμαστε. Εκεί η ΚΝΕ βεβαίως κατάφερε να βάλει τα θέματα. Δεν τα θέλανε ο Κενάτου τα συνθήματα. Δεν θέλανε. Μπορεί να λέγανε κάτω το κράτος, αναρχία, αλλά δεν θέλανε ο Κενάτου.
Τέλος πάντων, δεν πρόλαβε να γίνει και το σημαντικό είναι που να είστε περήφανοι για την προηγούμενη γενιά σας, ότι όταν βγήκε, όταν είδαν ότι δεν μπορούσε, ούτε πέρναγε και δεν μπορούσε να γίνει η έξοδος, όταν η Συντονιστική Επιτροπή είπε θα μείνουμε μέσα ό,τι και γίνει, δεν έφυγε κανένας. Χιλιάδες κόσμος. Τι δεν ήταν εκνήτες και κομμουνιστές. Είναι αυτό που λέμε όταν υπάρχει μία πρωτοπορία. Ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στο λαό και στην νεολαία θα βγει στην επιφάνεια. Και γι' αυτό λέμε ήταν μεν το Πολυτεχνείο, αλλά ήταν ένας μεγάλος αγώνας που άφησε πάρα πολλά σημάδια, άφησε πολλές παρακαταθήκες και συνέβαλε στην επιτάχυνση της Χούντας. Τα συμπεράσματα για να τελειώσω, για να κάνουμε περισσότερη συζήτηση. Πού εμείς βλέπουμε. Ένα ζήτημα είναι ότι το κόμμα δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει μια εκτροπή δικτατορίας. Κυρίως δεν ήταν έτοιμο και προγραμματικά, γιατί η στρατηγική που ακολούθησε, η τακτική που ακολούθησε ήταν από τη μια μεριά οργάνωση της πάλης από τα κάτω, ήταν σαφές αυτό. Αλλά απ' την άλλη εξαρτούσε και την έκβαση της πάλης από τη συμμαχία των αντιδικτατορικών δυνάμεων. Όντως τα αστικά κόμματα δεν ήταν με τη Χούντα. Και από μια πλευρά αυτό βοήθησε, ήταν εναντίον της Χούντας. Βεβαίως δεν ήθελαν την πάλη. Καμιά γύρω στα 60 στελέχη τους συνεργάστηκαν με τη Χούντα και από την Ένωση Κέντρου και από την ΕΡΕΤΑ τότε κόμματα. Αλλά αυτά κοιτούσαν με τον αμερικάνικο παράγοντα από τα πάνω να γίνει η αλλαγή σκυτάλης. Δεν θέλανε κίνημα. Όσες προτάσεις και αν έκανε το κόμμα συνεργασίες, κανένας δεν ήθελε με το κόμμα, βεβαίως, γιατί το κόμμα τότε έβαζε το ζήτημα ότι όταν πέσει η Χούντα να νομιμοποιηθεί το κόμμα. Κανένας, ούτε ο Παπανδρέου που λέγανε το Πασό και τα λοιπά όταν έγινε, δεν είπαν ότι ναι θα νομιμοποιήσουμε το κόμμα. Που ήταν κρίκος, γιατί δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Και βέβαια το κόμμα όταν έπεσε η Χούντα την ίδια μέρα, μέσα σε 2 μέρες από τις 24, ειδοποιηθήκαμε ότι εμείς θα δράσουμε ως κόμμα, πιάσαμε γραφεία κτλ. Δεν μας τα χάρισε η Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Καραμαλής και ο Καραμαλής. Φυσικά μέσα στον εξυγχρονισμό των αστικών δεν μπορούσαν να αφήσουν το κόμμα. Αλλά αν δεν διεκδικούσαμε, αν δεν λέγαμε ότι εμείς θα de facto παίρνουμε την νομιμότητα στα χέρια μας, δεν ξέρω αν θα το κάνανε εκείνη τη στιγμή. Και το κόμμα μας πήρε αυτή τη σωστή απόφαση μέσα σε, σας λέω, σε δύσκολες συνθήκες και επέβαλε την νομιμοποίησή του. Βεβαίως από την άλλη μεριά έτσι είναι το αστικό πολιτικό σύστημα. Κοίταγαν πώς θα ενσωματώσουν το κόμμα. Έτσι είναι. Σου λέει, εντάξει, ή θα το έχουμε παράνομο από τη στιγμή που γίνεται νόμιμο. Και ξέρετε, η μακρόχρονη κοινοβουλευτική ζωή, πώς το λένε, ζούμε πραγματικά από το 1974 μετά, όχι αυτά που λέγανε, άκουγα σήμερα στη Βουλή, ότι ζούμε τις μεγαλύτερες ελευθερίες, τα έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λένε όλοι. Όχι, δεν ζούμε ελευθερίες. Αλλά απλώς δεν έχεις δικτατορία. Στη δικτατορία απαγορεύονταν συνδικάτα, όλα τα κόμματα κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Αλλά πολλές φορές αυτή η μακρόχρονη κοινοβουλευτική, αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία ας πούμε εμφανίζεται ότι είναι το κύριο πεδίο μάχης, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να οδηγεί στην... το κόμμα δεν το κάνει, δεν λέω. Αλλά καμιά φορά και μέσα στον κόσμο κυριαρχούν κοινοβουλευτικά κριτήρια. Το λέω γιατί, παραδείγματος χάρη, όλη η συζήτηση που γίνεται τώρα με βάση την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεβαίνει το ΚΚΕ κοινοβουλευτικά γιατί παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ, ή δεν ανεβαίνει τόσο όσο θα μπορούσε, ή το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανεβαίνει τόσο, ενώ θα μπορούσε. Όλη δηλαδή η συζήτηση που βλέπω στην τηλεόραση είναι εκεί, και ο παδί μας σου λέει ευκαιρία τώρα να ανέβουμε. Βεβαίως είναι ευκαιρία, δεν συζητάμε ότι δεν θέλουμε να ανέβουμε κοινοβουλευτικά, δεν είμαστε ηλίθιοι. Αλλά τα κριτήρια για το κόμμα είναι ισχυρό ΚΚΕ και ΚΝΕ, κομματικές οργανώσεις στα εργοστάσια, στους τόπους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στους μαθητές.
Να μην πω στο τέλος θα χρειαστούν και τα δημοτικά να έχουμε τα νιώτα, τις ηλικίες. Η δύναμή μας στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στους αυτοαπασχολούμενους. Η οργάνωση της ταξικής πάλης, δηλαδή η δύναμη του κόμματος, δεν κρίνεται μόνο. Και άλλωστε και κοινοβουλευτικά ανεβαίνει όταν ανέβει η ταξική πάλη. Εμείς, εντάξει, μπορεί να έχεις μια συγκυρία που διευκολύνει, αλλά αν δεν είχαμε αυτή τη γραμμή, αυτή την πολιτική τόσα χρόνια, δεν θα επέστρεφαν και κάποιοι που ζαλίστηκαν με τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ και τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Από αυτή την άποψη, η δικτατορία, αν θα δείτε και διαβάσετε, σαν συμπέρασμα είναι ένα. Η ιδεολογική πολιτική επαγρύπνηση που εξαρτάται από τη γενική πολιτική γραμμή, το πρόγραμμα, τη στρατηγική του κόμματος, αλλά δεν αρκεί το επαναστατικό πρόγραμμα και η επαναστατική στρατηγική, πρέπει να αντιστοιχεί και στην ανάλογη ουσιαστική λειτουργία του κόμματος και της ΚΝΕ. Οι δεσμοί με τις μάζες. Κοιτάξτε, οι δεσμοί που είχε το κόμμα από την κατοχή, από το Δημοκρατικό Στρατό και με την ΙΤΑ, μας βοήθησαν στη δικτατορία. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές, ναι, αν δεν είναι, πες ότι έχεις, ας πούμε, μια επιδείνωση της κατάστασης. Οι δεσμοί με τον κόσμο, γιατί εμείς δεν θέλουμε απλώς στις δύσκολες συνθήκες να δρούμε για να δρούμε. Οι δεσμοί με τον κόσμο είναι η μεγάλη ασπίδα για να εμποδίσεις, ας πούμε, την προσπάθεια που θα κάνουν και με κατασταλτικά μέσα να σε περιχαρακώσουν. Είναι η επαγρύπνηση. Είναι η ιδεολογική και πολιτική προετοιμασία να δράσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Για να τελειώσω, ας πούμε, το κόμμα. Ενώ είχε εμπειρία. Κοιτάξτε να δείτε. Στις εξελίξεις μπορεί να έχεις μια απότομη όξυση της ταξικής πάλης εκεί που δεν το περιμένεις. Χωρίς να το περιμένεις. Εγώ να σας πω, το 2012 γίνανε οι πλατείες. Βεβαίως οι πλατείες δεν ήταν και αυθόρμητα, ήταν οργανωμένες από ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ, Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Αλλά κατέβηκε 100.000 κόσμος, 150.000 κόσμος. Εσείς δεν τα ζήσετε. Δεν είναι σωστό αυτό που λένε ότι το κόμμα μας, επειδή δεν ήταν στην οργάνωση της πάλης μπροστά, το χτύπησε. Λάθος. Θυμάμαι το πολιτικό γραφείο αμέσως και είπαμε, εμείς είδαμε τους 100.000 ανθρώπους, 150.000. Δεν μπορούσες να ξέρεις ποιος το οργάνωσε αυτό. Ήταν λίγο περίεργο, αλλά ήταν τα μνημόνια, ήταν οι συνθήκες. Και τότε μάλιστα πήγε η Ομοσπονδία Οικομονών Δόμων, η Ομοσπονδία Γενικών Ελλάδας Συνδικάτα, με υλικό και μοίραζε στο Σύνταγμα που έλεγε, ας πούμε, κατά το μνημονίο και τα λοιπά, όχι κουκουέ. Και τους πέταγαν έξω. Έξω τα συνδικάτα. Εκεί καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει. Ξαναπάνε. Και εκεί βγήκαμε βέβαια. Δηλαδή, ο κόσμος πήγε αυθόρμητα, με την έννοια ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα κάτω από τα προβλήματα. Παγιδεύτηκε. Εκεί δεν μπορούσαμε. Το λέω με την έννοια, εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε το αυθόρμητο. Δηλαδή, να φοβόμαστε, έγινε ένα πράγμα που δεν το έχουμε εμείς προγραμματίσει. Θυμάστε με τα Τέμπη. Γιατί πρώτα-πρώτα η παρουσία του κόμματος καλλιεργεί και αυτό που λέμε αντικειμενικά το αυθόρμητο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μπορεί να μην φτάνει σε όλους, αλλά διαμορφώνει κλίμα για να κατέβει και ο άλλος αυθόρμητα. Δεν υπάρχει τώρα γνήσιο αυθόρμητο. Το υπήρχε γνήσιο αυθόρμητο, ξέρω, το 18ο αιώνα. Το 19ο αιώνα το πρωτοεμφανίστηκε η εργατική τάξη και δεν υπήρχε κόμμα. Τώρα η παρουσία του κόμματος και η διαπάλη που κάνει φθάνει, επιδρά. Μισό επιδρά. Δεν επιδράσει παντού. Εμείς δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Αλλά πρέπει να παρεμβαίνουμε. Βεβαίως, αν εκεί βλέπεις κάποια μυστήρια πράγματα, θα διαχωριστείς, δεν πάμε. Όπως όταν έγινε η Αραβική Άνοιξη, γίνανε πολλά αυτές οι κίτρινοι επανάστασεις στην Ουκρανία, πώς τη λέγανε. Αυτά που ήταν οργανωμένα δηλαδή από τμήματα της αστικής τάξης και μάζευαν τον κόσμο εκεί. Αλλά μέσα στον κόσμο πρέπει να είσαι. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν πρέπει ούτε από την άλλη μεριά να βαφτίζουμε το αυθόρμητο σε αντίθεση με το συνειδητό. Ή η θεωρία, οι μάζες κάτω, οι ηγέτες, ξέρω εγώ. Αυτά που τα λένε αυτοί είναι ήδη παίζουν το ρόλο του ηγέτη, βέβαια.
Αυτά είναι ζητήματα, θέλω να τελειώσω για να συζητήσουμε. Καλύτερα είναι ζητήματα τα οποία τα συναντάμε και σήμερα, όταν δεν μπορούν να χτυπήσουν, ας πούμε, την ταξική πάλι, όσο να την χτυπήσουν εντελώς και να την σταματήσουν, αρχίζουν οι ηγεσίες, οι συνδικαλιστοπατέρες κτλ. Εργατοπατέρες υπάρχουν, αλλά εννοούν εργατοπατέρες εμάς. Δηλαδή να αντιπαραθέσουν τη βάση στην καθοδήγηση, ή ακούστηκαν και τώρα σε εκδηλώσεις που γίνανε ότι τότε υπήρχε επαναστατική κατάσταση. Δεν υπήρχε επαναστατική κατάσταση. Υπήρχε λαϊκός ξεσηκωμός. Θα μου πεις και επαναστατική. Σίγουρα δεν υπήρχε. Επαναστατική κατάσταση όταν θα υπάρχει θα σου φωνάζει? Όχι. Μπορεί να μην σου φωνάζει. Μπορεί να κυοφωνείται και να πρέπει να την εκτιμήσεις. Μερικά πράγματα δεν σου φωνάζουν πάντα. Δεν σου λένε εδώ είναι έτσι. Αλλά ένα κόμμα και μια ΚΝΕ με ένα υψηλό, θα σας το πω καθαρά, θεωρητικό, ιδεολογικό, οργανωτικό επίπεδο, δεμένη με τις μάζες. Όχι υψηλό θεωρητικό επίπεδο για να τα συζητάμε μέσα στα γραφεία, αλλά δεμένη με τις μάζες. Και κάπου μπορεί να πέσεις έξω. Όλα δεν μπορείς να τα προγραμματίσεις και να τα βάλεις σχέδια επί χαρτού, αλλά θα έχεις την ετοιμότητα ή να διορθώσεις μια κάτι που δεν είδες καλά, να το βελτιώσεις. Και από αυτή την άποψη εμείς αναδεικνύουμε αυτό το φοιτητικό ξεσηκωμό και τη συμπόρευση του εργατικού, του λαϊκού κινήματος με τους φοιτητές. Εκείνη τη στιγμή βεβαίως το φοιτητικό κίνημα ήταν πρωτοπορία στη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, αυτά που λέγονται τώρα, ότι πρωτοπορία δεν είναι το εργατικό κίνημα, είναι το φοιτητικό ή τα διάφορα κινήματα, τέλος πάντων, τα ξέρετε, τα περίεργα. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε την συντρόφισσα για την δουλειά που έχουμε παρουσίαση.